Ήρθαν εδώ οι κομάντες να τρομοκρατήσουν τη μάνα μου, να της φέρουν το παιδί νεκρό και με θράσους να τρώνε μπροστά της ό,τι βρούνε και να την ειρωνεύονται και από πάνω. Ότι τι είναι εδώ, κυρία μου, Ελλάδα. Τι είναι εδώ, κυρία μου, της λέγανε. Και της στρέφανε το όπλο πάνω. Και στον πατέρα μου στρέφανε το όπλο επάνω. Απαράδεκτο! Εγκληματική πράξη! Συντετριμένη, η αδελφή του Κωνσταντίνου Κατσίφα καταγγέλει την αλβανική αστυνομία πως απείλησαν την οικογένειά της λίγη ώρα μετά το θάνατο του αδερφού της. Δεν μπορούν να μπαίνουν μέσα σε σπίτια Ελλήνων και να φέρονται με αυτόν τον ρατσιστικό, βίαιο, απαράδεκτο, παράνομο. Αυτό πρέπει να φτάσει στη Χάγη. Δεν ξέρω πού θα φτάσει. Η Ερμιόνη Κατσίφα υποστηρίζει πως οι αρχές είχαν στοχοποιήσει τον αδελφό της και ότι αυτές τον προκάλεσαν το πρωί της 28ης Οκτωβρίου. Στο βίντεο και φαίνεται και αμυνόμενος, δηλαδή φοβισμένος να πηγαίνει να κρυφτεί. Δεν βλέπουμε κάτι να επιτίθεται, να πυροβολεί ο ίδιος. Και επειδή εγώ μεγάλωσα μαζί του, ξέρω πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, και το λέω αυτό με το χέρι στην καρδιά, δηλαδή. Δεν ξέρω πώς να το εκφράσω, ότι δεν θα έκανε ποτέ κάτι χωρίς αφορμή. Δεν έχει τέλος ο Γολγοθάς για την οικογένεια Κατσίφα, αφού μετά από 4 ημέρες περιμένει ακόμη το πράσινο φως από τις αλβανικές αρχές για να παραλάβει τη σωρό του Κωνσταντίνου. Από χθες το βράδυ, η σωρός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο των Τυράννων, από που αναμένεται το επίσημο πόρισμα για το θάνατο του Κωνσταντίνου Κατσίφα. Μόνο 5 λεπτά άφησαν τον Έλληνα ιατροδικαστή Θεόδωρο Βουγιουκλάκη να εξετάσει τη σωρό του 35χρονου και ήταν αρκετά για να διαπιστώσει ότι δεν πυροβολήθηκε της επαφής. Τα τραύματα που φέρει στην πλάτη και στο στήθος ο νεκρός έχουν ήδη συραφεί, οπότε δεν υπάρχει κατά την άποψή μας και κανένα νόημα περαιτέρω έρευνας, γιατί όποια στοιχεία και να υπήρχαν, ακόμα και υπολείμματα, εθάλυση, καπνού ή οτιδήποτε από τις βολίδες, δεν υπάρχουν πια γιατί έχουν συραφεί. Έχει πληθεί το πτώμα. Ο γαμπρός του 35χρονου, μιλώντας στο Sky, μετέφερε την αίσθηση που του έδωσε ο ιατροδικαστής για τα τελευταία δευτερόλεπτα του Κωνσταντίνου. Οι σφαίρες ήταν δίπλα στην καρδιά, δύο ήταν, διαμπερί τα τραύματα. Λογικά πρέπει να ήταν όρθιος, όπως μου είπε ο κύριος Γιωβανόπουλος, να ήταν όρθιος και να κοίταγε τους εκτελεστές στα μάτια. Συγγενείς και φίλοι περιμένουν πότε θα οριστεί η τέλεση της κηδείας, καθώς είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να ταξιδέψουν μέχρι την Αλβανία προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν. Πιστεύουμε ότι η κηδεία θα είναι ένα γεγονός μιας ειρηνικής διαδήλωσης και εμείς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε εντάσεις. Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Αγίου Αθανασίου Βουλιαρατίου καλεί όλους τους Έλληνες να δηλώσουν παρόν στην κηδεία, ναυλώνοντας μάλιστα λεωφορεία για τη μεταφορά τους. Θα μεταφερθούμε στο χωριό Βιλιαράτες, όπου παραμένει ο Σταύρος Ιωαννίδης απεσταλμένος του Sky, και ενώ το θρίλερ για το τι θα γίνει με τη σωρό του 35χρονου Κατσίφα συνεχίζεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι γονείς του πέρασαν σε ελληνικό έδαφος και έδωσαν μυστική κατάθεση στις ελληνικές αρχές, Σταύρο. Σία, να ξεκινήσουμε με μία είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς όπως πληροφορηθήκαμε πριν από λίγο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος παρέδωσε στη γραμματεία της Εισαγγελίας Κακουργημάτων στα Τύρανα το αίτημα της οικογένειας με το οποίο ζητούν να παραλάβουν τη σωρό και με το οποίο βέβαια διευκρινίζουν πως δεν έχουν άλλη απέτηση από το αλβανικό δημόσιο. Το θέμα βέβαια είναι πως ναι μεν το παρέλαβε η γραμματεία το έγγραφο αυτό, το οποίο έπρεπε να φτάσει οδικώς μέχρι τα Τύρανα, διότι οι αλβανικές αρχές ζητούσαν το πρωτότυπο και όχι κάποια φωτοτυπία ή κάποια ηλεκτρονική αποστολή. Ωστόσο, ο εισαγγελέας από αύριο το πρωί θα κινήσει τη διαδικασία, άρα η σωρός θα παραμείνει και σήμερα στα Τύρανα. Οπότε από αύριο, δηλαδή άλλη μία μέρα ταλαιπωρίας, αυτός ο Γολγοθάς και την οικογένεια δεν φαίνεται να τελειώνει ακόμη. Και βέβαια αυτό προκαλεί φυσικά την οργή της οικογένειας και των συγγενών, Σία. Τώρα, ως προς την μυστική κατάθεση που έδωσαν οι γονείς, έγινε την Δευτέρα το βράδυ, πέρασαν σε ελληνικό έδαφος και μάλιστα συναντήθηκαν με υψηλόβαθμα στελέχη της αστυνομίας στο Τελωνείο, στις Καγκαβιές, σε ειδικό χώρο. Εκεί λοιπόν οι γονείς μίλησαν, είπαν όσα ήξεραν στους αστυνομικούς για το περιστατικό, τα λίγα που γνώριζαν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αναφέρθηκαν όμως τρία συγκεκριμένα πράγματα. Καταρχήν πως 48 ώρες, συγγνώμη, πριν το περιστατικό, πριν τον θάνατο του Κωνσταντίνου, ο Κωνσταντίνος είχε μεταφερθεί σε αστυνομικό τμήμα της Αλβανίας.
Αυτό είναι χαρακτηριστικό της πίεσης, λένε οι γονείς, που δεχόταν από τις αστυνομικές αρχές όλες τις προηγούμενες ημέρες. Ένα περιστατικό για το οποίο όμως δεν είχε πει πολλές λεπτομέρειες στους γονείς του, ενδεχομένως για να μην τους στενοχωρήσει. Ακόμη μετέφεραν οι γονείς στην αστυνομία, στην ελληνική αστυνομία, το περιστατικό με την έρευνα που έγινε στο σπίτι, τον τρόπο, τον βίαιο, όπως λένε, με τον οποίο τους αντιμετώπισαν οι Αλβανοί αστυνομικοί. Και μάλιστα την ώρα που γινόταν η έρευνα δεν γνώριζαν πως ο γιος τους είναι νεκρός. Παρ' όλα αυτά περιέγραψαν κάθε λεπτομέρεια, τις ερωτήσεις που έκαναν, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι Αλβανοί αστυνομικοί τους φέρθηκαν τις ώρες εκείνες. Ακόμη γνωρίζουμε πως ζήτησαν να μάθουν τι γίνεται με το κινητό του Κωνσταντίνου, σε ποιανού την κατοχή είναι, καθώς δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, ενώ πληροφορίες λένε πως μέσω του συνηγόρου τους θα ζητήσουν να τους παραδοθεί η τηλεφωνική συσκευή του γιου τους. Ασία, πάντως αυτό που καταλαβαίνουμε είναι πως η οικογένεια πλέον θέλει να τελειώσει αυτό το δράμα, να πάρει στα χέρια της τη σωρό του παιδιού, προκειμένου να προγραμματιστεί η κηδεία. Μάλιστα, όπως ακούσαμε, υπάρχουν και λεωφορεία που περιμένουν να ανεβάσουν κόσμο από την Ελλάδα, να έρθουν εδώ να παραστούν στην τελετή και με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρωθεί, όπως λένε, το δράμα που ζουν όλες αυτές τις ημέρες. Από αύριο πια, 5 μέρες μετά, θα δρομολογηθεί η επιστροφή της σωρού για να ολοκληρωθεί με την ταφή του Κατσίφα αυτό το πρώτο σκέλος του δράματος. Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο, για το